Να ακούσουμε όμω και την άποψη του κυρίου Περάκη, του υποψηφίου βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο, για το αν καταφέρατε να συζητήσετε για τα προγράμματά σα αυτέ τι εκλογέ, κύριε Περάκη. Κοιτάξτε να δείτε, ε, η όποια αντιπαράθεση υπήρχε ακόμα και στι ευρωεκλογέ, κατά τη δική μα λογική και εκτίμηση, γίνονταν ακριβώ για να κρύψει τι στρατηγικέ συμφωνίε που έχουν τα δύο κόμματα που και σήμερα σε αυτέ τι εκλογέ φαίνεται ότι διεκδικούν να είναι κυβέρνηση την επόμενη μέρα όπως για παράδειγμα θα έχει ενδιαφέρον και αυτό που είπατε παρακάτω να δούμε τα προγράμματα αναλυτικά η στρατηγική σύμπλευση των δύο κομμάτων σε όλα τα εξαιρετικά μεγάλα ζητήματα είναι δεδομένη είναι δεδομένο και από τα δύο κόμματα ότι θα συνεχίσουν Όπω λέει και η Νέα Δημοκρατία, σεβόμενη τι συμφωνίε που έχει υπογράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αφού μαζί ψήφισαν και το Τρίτο Μνημόνιο, σε σχέση με το ζήτημα των πλεονασμάτων ματοβαμένων πλεονασμάτων που τα λέγαμε παλιότερα, τα έλεγε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το πώ αυτά θα πάρθουν συνολικά από τον ελληνικό λαό την συνέχιση της ίδιας της αντιλαϊκής πολιτικής και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Άρα η στρατηγική σύμπλευση λοιπόν αυτών των δύο κομμάτων είναι δεδομένη. Υπάρχουν φυσικά επιμέρους διαφορές που πάνω σε αυτές γίνεται μια αντιπαράθεση και που οξύνθηκε το προηγούμενο διάστημα και μπροστά σε ευρωεκλογέ, όπως είπατε. Λείποντας όμως η ουσία της αντιπαράθεσης για το αν υπάρχει διαφορετικά, διαφορετική. Διαφορετική άποψη, η διαφορετική κατεύθυνση στην πολιτική που πρόκειται να εφαρμόσουν τα δύο κόμματα. Κύριε Περάκη, για πείτε μου εσεί για την ε, οικονομική πολιτική και τη κυβέρνηση, για την οποία είναι αλήθεια ότι έχετε ασκήσει δρυμία-δρυμύτατη κριτική. Νομίζω δεν έχουμε ασκήσει μόνο εμεί. Όλο ο ελληνικό λαό. Έχει ενδιαφέρον από τον Πέτερ ξεκινώντας και... Ξεκινώντα από το 2015 μέχρι σήμερα και από αυτά που έλεγε και τελικώ έπραξε η κυβέρνηση που απέχουν παρασάγκα. Δηλαδή, μπορώ να θυμίσω και εγώ πολλά πράγματα, όπω επίση το νόμο Κατρούγκαλου που εμεί τον είχαμε χαρακτηρίσει ψαλιδο ε, ψαλιδοχέρι, προφανώ πολιτικό ήταν ο χαρακτηρισμό. Εμεί επιθετικού προορισμού δεν κάνουμε για, για ανθρώπου. Είναι γεγονό ότι οι συντάξει περικόπηκαν, ότι το ΕΚΑΣ περικόπηκε, ότι οι, και στου τέσσερι προπολογισμού που ψήφισε η απερχόμενη κυβέρνηση ως το συνολικό ποσό που δόθηκε για συντάξεις, για υγεία, για πρόνοια, για παιδεία, για μια σειρά που αφορά το σύνολο του λαού και της εργατικής τάξης είναι πετσοκομμένες. Είναι γεγονός ότι εφάρμοσαν το μνημόνιο και ότι ακόμα και για αυτό που χαρακτηρίζουν ως μεταμνημονιακή πολιτική είναι εδώ παρόντες Όλοι οι μνημονιακοί νόμοι, όλοι οι νόμοι που έχουν αποφασιστεί σε επίπεδο, συναποφασιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συνολικότερα. Ξαναλέω λοιπόν ότι αυτή η στρατηγική δεν αμφισβητείται και είναι χαρακτηριστικό αν πάρει κανεί και διαβάσει τα προγράμματα των δύο κομμάτων. Δηλαδή, και πώ αυτά ταιριάζουν, αν θέλετε, με τι επιδιώξει και αυτά που ζητάει ο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Τι λέει ο σύνδεσμο Ελλήνων Λέει ότι χρειαζόμαστε 30% συνδυαστική μείωση φορολογία. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει μείωση τη φορολογία των επιχειρήσεων από 29% στο 25% και ήδη ψήφισε, νομοθέτησε την μείωση τη φορολογία επί των διανομωμένων κερδών επί των μερισμάτων από το 15% στο 10%. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι εγώ αυτό θα το πάω πιο κάτω, από 10% στο 5%. Να θυμίσω το νόμο, το νόμο τη συμφωνία με τους εφοπλιστές που είχε κάνει η νέα δημοκρατία και που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ένα έκανε αορίστου για εθελοντική, πώς το λένε, συνεισφορά των εφοπλιστών. Και μια σειρά τέτοιων μέτρων που μπορεί να τα πάρει ο καθένας αριθμώντας τα ένα-ένα και μάλιστα η τελευταία κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλ μέχρι ένα σημείο και μετά ΣΥΡΙΖΑ μόνο, που ήρθε και έκανε, κατά τη γνώμη μα, όλη τη βρώμικη δουλειά, ότι μέτρα δεν τολμούσαν να πάρουν οι προηγούμενε κυβερνήσει, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, να έρθουν να τα θεσμοθετήσουν τόσο. Αυτά έχουν να κάνουν και στο ζήτημα του δικαιώματο στην απεργία και τα εμπόδια που μπήκανε, και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το δικαίωμα του lockout στι επιχειρήσει και μια σειρά μέτρων. Που πραγματικά δεν θα μα έφτανε ο χρόνο εδώ να αναλύσουμε πόσα από αυτά τα μέτρα. Το θέμα ποιο είναι όμω. Το θέμα είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο είναι το μοναδικό κόμμα που έχει πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο για την πλήρη αξιοποίηση των τεράστιων παραγωγικών δυνατοτήτων που έχει αυτή η χώρα, γιατί έχουμε ένα πολύ δυνατό επιστημονικό προσωπικό που σήμερα φεύγει στο εξωτερικό, στο εξωτερικό λόγω της απαξίωσης που υπάρχει και λόγω της απείλας αυτού του συστήματος που ζούμε, ψάχνοντας ένα καλύτερο αύριο. Έχουμε πολύ έμπειρο εργατικό δυναμικό, έχουμε τερά, τεράστια πλεονεκτήματα σαν χώρα, που όμως λόγω της καπιταλιστικής οικονομίας, του άναρχου τρόπου ανάπτυξης, του ότι είναι κερδοφόρο αυτό μας συμφέρει, δεν μπορεί να γίνει να αξιοποιηθεί πραγματικά όπως θα μπορούσε στα πλαίσια ενός κεντρικού σχεδιασμού και μιας κοινωνικοποιημένη παραγωγή. Γνωρίζουμε όμως πάρα πολύ καλά, και θα κρίσω mm -hmm. με αυτό, mm -hmm. ότι δεν κρίνεται αυτό στις εκλογές στις 7 Ιουλίου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που κρίνεται στις 7 Ιουλίου είναι το πώς θα γίνει η διαχείριση. Αυτή τη πολιτική που ξαναλέω στρατηγικά δεν διαφωνούν τα δύο κόμματα μεταξύ του και τα ακούσαμε με τα αυτιά μα, ο ένα δηλαδή υπερασπιζόταν πόσο καλύτερα εφάρμοσε την πολιτική του άλλου. Αυτή είναι η ουσία τη διαφωνία του. Άρα θέλουμε ένα δυνατό κουκουέ ώστε οι εργαζόμενοι και συνολικά ο λαό να βγουν μπροστά, να διεκδικήσουν και αυτά που χάθηκαν, γιατί για το ασφαλιστικό και μια και αναφερθήκαμε, μόνο στο PSI χάθηκαν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό που λέει ότι έγινε, έγινε, είναι τη λογική αυτά που έλεγε ο κύριο Πάγκαλο μαζί τα φάγαμε. Εμεί δεν λέμε τέτοιο πράγμα. Mm -hmm. Εμεί λέμε ότι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να έχουν πραγματικά κοινωνική ασφάλιση mm -hmm. και όχι 386 ευρώ που αυτή τη στιγμή το κράτο βεβαιώνει ότι κάποια στιγμή κάποιο θα πάρει την εθνική σύνταξη. Κύριε Περάκη, το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις σας με το ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον οι τόνοι στη σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνουν. Ο Πρωθυπουργό μάλιστα σα κατηγόρησε ότι τον ταυτίζεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανασύροντας το τι πλαστήρας τί Εντάξει, είναι το κλασικό επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν ναι, ανέκαθεν η σοσιαλδημοκρατία όλα τα προηγούμενα χρόνια, προσπαθώντα, αν θέλετε, σε μια προσπάθεια που δείχνει ότι κάνει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργό, να ανακόψει ένα κόσμο που αυτή τη στιγμή σκέφτεται να στηρίξει το ΚΚΕ Ένα κόσμο που είναι αριστερό, ριζοσπάστη, αγωνιστή και όλα, όλα, τα προηγούμενα χρόνια και που πίστεψε στι ψεύτικε ελπίδε που μοίρασε ο ΣΥΡΙΖΑ ε, το προηγούμενο διάστημα και που σήμερα σκέφτεται και είναι κοντά. Στο να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, εμεί λοιπόν απευθυνόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και λέμε το εξή. Βλέπουμε στο πολιτικό σκηνικό σήμερα και στη συνολική αντιπαράθεση ότι τα σενάρια είναι πολλά. Είναι αυτοδυναμία τη κυβέρνηση ή μια συνεργασία με άλλα κόμματα που κανένα δεν αρνείται. Βλέπουμε βουλευτέ από κόμματα που δημιουργήθηκαν μια χρήση να αληθορίζουν είτε προς το ένα κόμμα είτε προς το άλλο κόμμα και τα για ένα πράγμα μπορεί να είναι σίγουρος ο ελληνικός λαός ότι η ψήφος στο ΚΚΕ θα είναι η ίδια που έπεσε στις 7 Ιούλη θα είναι στις 8 και θα είναι πολλαπλασιαστική η δύναμή τη στον αγώνα για συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον αγώνα μέσα σε κάθε χώρο δουλειά, στον αγώνα μέσα σε κάθε γειτονιά και στον αγώνα αν θέλετε και σε αυτό που είπατε και για το λόγο με τον οποίο κάνει τάσει στάση εργασίας υποσπέρτ κατά των φασιστών της Χρυσής Αυγής όπου ήμασταν πρωτοπόροι να και καλούμε τον ελληνικό λαό να τους πετάξει έξω.